Δεν θα οργανώσουμε τον χρόνο σας. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως την ενημέρωσή μας. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες που θα βρισκόμαστε εδώ να έχουμε μια καθολική ενημέρωση σε όλα τα φλέγοντα θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Καλούμε στο βήμα τον πατέρα Ιωάννη για την έναρξη της εκδήλωσης. Σημερώνει αύριο μία μεγάλη μέρα, χαρμόσυνος ημέρα ανέφυλε αυτή της μεγάλης εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας μαχόμενη κατά των αιρέσεων της οικονομαχίας νίκησε και πέτυχε την οριστική επικράτηση της αληθείας των Αγίων Εικόνων μέσα στην αμόμητη πίστη μας στην Αγία Ορθοδοξία. Αρχιερείς όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, επίσκοποι, ιερομόναχοι και μοναχοί, όπως τα παραδείγματα των οσίων Θεοδόρου του Στουδίτου και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, μεγάλου θεολόγου βασιλείς και αυτοκράτορες, πρωτοστάτησαν στον αγώνα για την προσκύνηση των ιερών εικόνων και αναδείχθηκαν ομολογητές της πίστεως χάρη του Θεού με τη συμβολή όλων η 7η Αγία Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε από την Αυτοκράτηρα Ειρήνη η οποία μνημονεύεται στο τέλος του Συνοδικού μαζί με όλους τους Ορθοδόξους Βασιλείς αναστήλωσε τις εικόνες επιτρέποντας την προσκύνησή τους. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ενώ στις 4 Τρίτου 843 μετά Χριστόν επιτεύχθηκε η οριστική αναστήλωση των ιερών εικόνων από την μετέπειτα Αγία της Εκκλησίας μας Ευσεβή Βασίλισσα του Βυζαντίου Θεοδώρα. Οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας οι οποίοι στάθηκαν ασυμβίβαστοι πρόμαχοι της αληθείας κατόρθωσαν να αποτρέψουν τον κίνδυνο να μας παρασύρει η Ανατολή από τον Ιλαμισμό και τον Ιουδαϊσμό με την λέλαπα της οικονομαχίας και να κυριαρχήσουν τα αληθέστατα δόγματα της Ορθοδοξής πίστεως μας. Στις ημέρες μας όμως επιχειρείται να λιωθεί εντελώς το μήνυμα αυτό της διατήρησης της ακρίβειας του Ορθοδόξου δόγματός μας, σημαντική μερίδα των πολιτικών αυτού του τόπου απεργάζονται την αποχριστιανοποίηση του ελληνικού λαού με νομοθετήματα που πλήττουν κέραια την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, ενώ παράλληλα ενισχύονται εμφανώς τα φυτώρια της αθεΐας. Οι προπαγάνδες, οι κοινώνυμων αιρέσεων δρούν ελεύθερα και ανεξέλεκτα στην Ελλάδα, οι ανατολικές θρησκείες εξαπλώνονται σε μεγάλο βαθμό με κέντρα που διατηρούν σε διαφόρους τόπους της πατρίδας μας, το Ισλάμ πλημμύρισε την Ελλάδα και απαιτεί να του κτίσουμε με δικά μας χρήματα, δηλαδή από τα δανεικά τεμένη στην πρωτεύουσα και σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο. Αναδεικνύεται τόσο επίκαιρο αυτό που έγραψε πριν 170 χρόνια ο πολύ σημαντικός ήρωάς μας, ο μεγάλος αγωνιστής στρατηγός Μακρυγιάννης. Κάθε άνθρωπος πρέπει να λυπάται για να κλαίγει ότι τρελαθήκανε μικροί και μεγάλοι. Θεέ, τι βλέπουμε εις τις ημέρες μας,
Όμως εμείς ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε το παράδειγμα του υπόδουλου επί 400 χρόνια ελληνισμού, ο οποίος πάμπτωχος, αγράμματος, βαρύτατα φορολογούμενος από τα χαράτσια των Τούρκων, απειλούμενος συνεχώς να λαξοπιστήσει, κράτησε ως ιερή παρακαταθήκη και μας παρέδωσε στις επόμενες γενιές την Αγία και άμομη πίστη. Την Ορθοδοξία ως ιερή κληρονομιά, η Εκκλησία μας δε στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς κράτησε αναμένη τη φλόγα της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Γι' αυτό και εμείς τους σύγχρονους αυτούς κινδύνους που απειλούν την πατρίδα μας πρέπει να συνεχίσουμε τον υπέρ της Ορθοδοξίας αγώνα, ώστε ό,τι διαφυλάχθηκε με αίμα τις θυσίες να μην παραδοθεί αμαχητής στους εχθρούς της πίστεως και της πατρίδος, και συντασσόμενοι με τον ηρωικό στρατηγό Μακρυγιάννη να αναφωνήσουμε εγώ όταν μου πειράζουν πατρίδα και θρησκεία μου, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν να μας κάνουν. Εύχομαι καλή Σαρακοστή και καλή δύναμη. Thank you.